μήνυμα που ακούς τώρα το έχεις δημιουργήσει εσύ. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας που προέκυψε μέσα από τη βαθιά σου ανάγκη να μάθεις πώς η σκέψη δημιουργεί την πραγματικότητά σου. Και είναι ένα μήνυμα αγάπης και σύνδεσης από τον ανώτερο αυτό σου, τον συμπαντικό εαυτό σου, το πνευματικό άειλο κομμάτι της ύπαρξής σου που έχει την εποπτεία της εξέλιξής σου, που σε φροντίζει, που σε προσέχει, σε αγαπάει και σε καθοδηγεί με πολλούς τρόπους. Ένας εκ των οποίων είναι να σου μιλάει μέσω των άλλων ανθρώπων. Βάλω λοιπόν το σώμα σου σε μία άνετη και χαλαρή θέση. Πάρε 2-3 αργές αναπνοές ώστε να μην καταλάβει το σώμα αναστεναγμό αλλά χαλάρωση. Και αν θέλεις, όποτε θέλεις, κλείσε τα μάτια. Γιατί έτσι ενεργοποιείς την έκτη αίσθηση από τις 8 που έχεις και η διαίσθηση ενεργοποιείται όταν έχεις ηρεμία τις άλλες 7. Τώρα θα ξεκινήσω από μία βάση. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι ένας βιοϋπολογιστής που λειτουργεί σε 3 στάδια. Με τη σκέψη, το συναίσθημα και το έργο. Ό,τι κάνεις ακριβώς και στον υπολογιστή σου. Δηλαδή, αφού έχεις σκεφτεί κάτι που θέλεις, να η σκέψη, και αυτή η σκέψη περιέχει μία επιθυμία σου, να το συναίσθημα, δίνεις τα δεδομένα στον υπολογιστή με το πληκτρολόγιο και αυτό σου δίνει την αναζήτησή σου στην οθόνη με μία εικόνα 2 διαστάσεων, μήκος επί ύψος. Τώρα πώς δημιουργείς τη δικιά σου πραγματικότητα? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έχεις μία σκέψη, την επενδύεις με το ανάλογο συναίσθημα και με τις λέξεις που λες, οι οποίες λειτουργούν σαν πληκτρολόγιο, καταχωρείς τα δεδομένα στον εγκέφαλό σου. Αυτός με τη σειρά του κάνει την αναζήτηση των στοιχείων στο σύμπαν και σου παρουσιάζει την εικόνα αυτού που ζήτησες, όχι όμως σε μία οθόνη 2 διαστάσεων, αλλά σε μία εικόνα 3 διαστάσεων, που έχει μήκος, ύψος και βάθος. Γιατί εσύ ζεις στην τρίτη διάσταση και αυτό που βιώνεις μέσω των αισθήσεων είναι μία τρισδιάστατη εικονική πραγματικότητα. Όλες οι σκέψεις γίνονται εικόνες, τις βλέπεις. Παρατήρησε κάτι. Όταν μιλάς εκείνη τη στιγμή που το λες μέσα στο μυαλό σου, έχεις πάντα την εικόνα του. Πάντα. Γιατί το μυαλό σκέφτεται με εικόνες, με τη φαντασία. Ό,τι και να λες το φαντάζεσαι, οραματίζεσαι πάντα, συνέχεια. Και ενώ εσύ ζεις στο εδώ και τώρα, δηλαδή στο παρόν, πάντα μιλάς για το παρελθόν ή για το μέλλον και χάνεις τη στιγμή, γιατί ζεις μέσα στη σφαίρα της φαντασίας. Και αν αυτά που λες είναι σκέψεις από εμπειρίες που έχεις βιώσει στο παρελθόν ή είναι επενδυμένες με το ανάλογο συναίσθημα, τότε η αγνία σου δημιουργεί στο παρελθόν σου. Γιατί έχεις το τρίπτυχο της δημιουργίας, τις σκέψεις, το συναίσθημα
και τις λέξεις. Όταν μιλάς για το παρελθόν, το μυαλό σου κάνει εικόνα αυτό που λες. Και χωρίς να το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή μέσα στη φαντασία σου, πλάθεις μία εικόνα για το μέλλον σου, που είναι ίδια με το παρελθόν. Και αφού μιλάς για το παρελθόν και συνήθως για όλα τα άσχημα, ξαναδημιουργείς το παρελθόν σου με όλα τα άσχημα. Βιώνεις το ίδιο μοτίβο ζωής συνέχεια. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Αν είχε σπάσει κάποιος το πόδι του, τώρα θα σπάσει και το χέρι του. Αν είχε φύγει από μια εργασία, τώρα θα τον διώξουν και από την άλλη. Αν είχε χωρίσει από μια σχέση για κάποιο λόγο, θα χωρίσει και από την επόμενη για τον ίδιο λόγο. Αν μιλάει για κάτι που πέρασε παλιά, θα του ξανασυμβεί. Παρατήρησε, όποιος μιλάει άσχημα για τους άλλους και τους κρίνει, παθαίνει αυτά που λέει για τους άλλους. Τα βρίσκει μπροστά του. Όποιος μιλάει για ατυχίες, του συμβαίνουν ατυχίες. Όποιος μιλάει για αρρώστιες, είναι άρρωστος. Όποιος βρίζει τα χρήματα, είναι φτωχός. Και όποιος λέει ότι θέλει μόνο την υγεία του, λέει ψέματα. Και χάνει και την υγεία του. Γι' αυτό λέει ο δάσκαλος, να μιλάς για εσένα με τα καλύτερα και πιο ευγενικά λόγια. Με τις πιο ωραίες λέξεις. Γιατί οι λέξεις είναι έλξεις. Αν δεν έχεις κάτι ωραίο να πεις για σένα ή για κάποιον άλλον, καλύτερα να σωπάσεις. Γιατί το δημιουργείς. Και γι' αυτό είπε ο σοφός, η σιωπή είναι χρυσός. Έβασε σιωπή και μέσα στην ησυχία δήλωσε αυτό που θέλεις. Αν θέλεις να αλλάξεις, πες απλά, τώρα αλλάζω. Τώρα, στο παρόν, ούτε στο μέλλον, ούτε στο παρελθόν. Τώρα. Ακόμα και αν δεν έχεις ένα σταθερό στόχο ή σκοπό, η πρόθεσή σου για αλλαγή και οι θετικές σου σκέψεις σου φέρνουν μέσα από τις άπειρες πιθανότητες που υπάρχουν την ιδανική για σένα αυτή τη στιγμή. Αυτή που μπορείς να διαχειριστείς με την τωρινή σου δύναμη. Ίσως σου έρθει κάτι μικρό ή λίγο. Γιατί αυτό μπορείς να αντέξεις τώρα. Μην το υποτιμήσεις. Πες ναι. Ήρθε. Το βλέπω. Τώρα αλλάζω. Άλλαξα κάτι με τη δύναμη της σκέψης μου. Ευχαριστώ. Αλλά δεν φτάνει μόνο να το λες. Πρέπει να το πιστέψεις. Είναι γνωστό πια σε όλους ότι στη ζωή τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και αν δεχτούμε αυτό που έλεγε ο τελευταίος μεγάλος φιλόσοφος Alan Watts, όπως και όλοι οι σύγχρονοι δάσκαλοι Lipton, Robbins, Louis Hay, Proctor, Dispenza, ότι η σκέψη δημιουργεί, τότε η δικιά σου αναζήτηση στο YouTube για κάποιες απαντήσεις, δηλαδή η σκέψη σου, και η επιθυμία σου να βρεις αυτές τις απαντήσεις, δηλαδή το συναίσθημά σου, δημιούργησαν μία νοητική ανάγκη, ένα συμπαντικό κενό, και με κάποιο τρόπο έπρεπε να καλυφθεί. Έτσι δημιουργήθηκε από μένα το βίντεο που ακούς τώρα. Και αφού φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι το αίτιο για αυτό το βίντεο είναι η δικιά σου αναζήτηση, με τη σκέψη σου και το συναίσθημά σου, δηλαδή εσύ, τότε όντως η σκέψη δημιουργεί.
Απλό δεν είναι? Όμως τι λείπει από την ιστορία? Τι ψάχνεις να βρεις παραπάνω από τη θεωρία που υποστηρίζουν όλοι αυτοί οι τιτάνες της αυτογνωσίας, ότι η σκέψη δημιουργεί την πραγματικότητά σου? Θα σου πω τι έψαχνα εγώ κάποτε, και ίσως αυτό να ψάχνεις κι εσύ τώρα. Μου έλειπε ένα κομματάκι από το παζ. Ήξερα ότι ισχύουν όλα αυτά, αλλά ήθελα μία απόδειξη. Μία επιστημονική επαλήθευση της θεωρίας ότι η σκέψη δημιουργεί. Ήθελα μία απόδειξη ότι ο πλατωνικός κόσμος των ιδεών δεν είναι μία ουτοπία, αλλά από τα νοητικά και θερικά πεδία μπορεί να κατέβει στην τρίτη διάσταση και να βγει ο άνθρωπος από το σπήλαιο. Ήθελα μία επιστημονική απόδειξη ότι όλα ισχύουν, ότι οι σκέψεις γίνονται πράγματα, ότι το πνεύμα γίνεται ύλη και ότι ο Θεός ήρθε σαν άνθρωπος. Το ταξίδι αυτό θα αποτελείται από τρεις ενότητες για να αποδοθούν αβίαστα όλες οι έννοιες και όλα τα νοήματα και να φανερωθεί ότι υπάρχει μία φυσική αλληλουχία στα πάντα. Ίσως νομίζεις ότι είναι άλλο οι σχέσεις, άλλο η αγάπη, άλλο τα χρήματα και άλλο η υγεία, αλλά είναι κομμάτια που ενώνονται και αποτελούν τη ζωή του ανθρώπου. Όλα είναι ένα. Στο ταξίδι αυτό θα αναλυθεί ο μηχανισμός που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, που συνδέει τον άνθρωπο με το σύμπαν, με τον Θεό. Είναι μία μάζα νευρικών κυττάρων, ένας ηλεκτρομαγνητικός επεξεργαστής δεδομένων που έχεις μέσα σου και λειτουργεί με αλγόριθμο. Είναι ένας μαγνήτης. Είναι ο μηχανισμός που εισακούνται οι προσευχές. Σου τον έδωσε ο υπέρτατος γενετιστής των πάντων, ο δημιουργός Θεός, για να επικοινωνείς μαζί του. Είναι ο μηχανισμός που γίνονται θαύματα, ο λόγος που γίνεται κάποιος άγιος και ο μηχανισμός που σε ακούνε και επικοινωνούν μαζί σου οι άγγελοι και οι ψυχές. Θα μάθεις με ποιο τρόπο καλείς άφελά σου τα πνεύματα, αλλά και γιατί έρχονται τα πνεύματα στη ζωή σου. Τι ζητάνε? Τι θέλουν από σένα? Θα αναλυθεί γιατί δεν έρχονται τα χρήματα εύκολα. Τι τα μπλοκάρει? Και γιατί δεν βρίσκει κάποιος την αγάπη και την ευτυχία? Το πώς και γιατί περιορίζεται η κατανόηση και η αντίληψη του ανθρώπου. Πώς μπλοκάρεται η πρόσβαση στη μνήμη και γιατί δημιουργείται η απώλεια μνήμης? Γιατί κάνει κάποιος πολλά χρόνια ψυχανάλυση και ψυχοθεραπείες και παρόλα αυτά είναι στο ίδιο σημείο? Τι είναι οι κρίσεις πανικού? Πώς δημιουργούνται? Και γιατί σε ξυπνάνε το βράδυ στον ύπνο σου? Τι είναι ο φόβος? Πώς λειτουργεί? Γιατί φοβάσαι συνέχεια και γιατί ό,τι φοβάσαι γίνεται? Και πώς μπορεί να απαλλαγεί από όλα αυτά ο άνθρωπος? Με ένα πολύ απλό τρόπο, με έναν παιδικό τρόπο, και να ελευθερωθεί από τα δεσμά του σπηλαίου. Θα ακουστεί τι είναι ευγνωμοσύνη, ποιες είναι οι λέξεις της ευγνωμοσύνης, γιατί λειτουργεί σαν προσευχή. Πώς μας δίδαξε ο Μέγας Διδάσκαλος να είμαστε ευγνώμονες και είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Και τέλος, αν μου ζητηθεί στα σχόλια, θα φτιάξω ένα διαλογισμό για όλα αυτά. Έναν και μοναδικό διαλογισμό για όλα. Τώρα έχω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα από τον ανώτερο αυτό σου,
έναν οδηγό ζωής που βοήθησε πολλούς ανθρώπους στη ζωή τους, ένας εκ των οποίων είναι αυτός που σου μιλάει τώρα. Πολλές φορές ο άνθρωπος χάνει τον δρόμο του, τον προσανατολισμό του, την προσανατολή πορεία του και αμαρτάνει. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Χάνει τον δρόμο του προς τον Θεό. Αμαρτία δεν είναι η απολαύση της ζωής και του σώματος, γιατί αν είναι αμαρτία κάθε απόλαυση, τότε κάθε απόλαυση γίνεται αμαρτία. Αμαρτία είναι ο άνθρωπος να παριστάνει τον Θεό. Τότε χάνει τη σύνδεσή του. Ξεκόβει από το συμπαντικό Wi-Fi και βάζει τα δικά του δεδομένα, τα megabyte, που ονομάζονται εγωισμός. Τα megabyte δίνουν προς το παρόν σήμα, αλλά έχουν ένα μειονέκτημα. Τελειώνουν. Και μετά μένει ξεκρέμαστος, μόνος, κενός. Όμως αν χρησιμοποιήσει αυτόν τον οδηγό ζωής, επανέρχεται στην αρχική του σύνδεση με τον Θεό, εύκολα και ανώδυνα, άμεσα. Όταν λοιπόν έχεις και εσύ αμφιβολίες για κάτι που κάνεις, αν είναι σωστό ή όχι, αν είσαι στο σωστό δρόμο για την εξέλιξή σου, θέσε αυτά τα δύο ερωτήματα βαθιά μέσα σου. Πρώτο ερώτημα. Αυτό που κάνεις τώρα σε κάνει να νιώθεις καλά? Όχι να περνάς καλά, αλλά να νιώθεις καλά. Γιατί μπορεί να περνάς καλά, αλλά να μην νιώθεις ωραία. Πρέπει με ό,τι κάνεις να νιώθεις ωραία, να νιώθεις χαρά και να σε γεμίζει ενθουσιασμό, πάθος. Γιατί έτσι δεν κουράζεσαι και ξεχνάς τι ώρα είναι. Σταματάει ο χρόνος για σένα. Και αν καταλάβες καλά, όταν νιώθεις ωραία με ό,τι κάνεις, βρήκες το μυστικό της μακροζωίας. Αυτό είναι το ελιξίριο της νεότητας. Σταματάει ο χρόνος για σένα. Δεν γερνάς. Δεν είναι ότι δεν μεγαλώνεις, αλλά θα έχεις μακροχρόνια νεότητα. Θα είσαι ακμαίος, ακμαία, δυνατός και όμορφη. Και όταν έρθει η ώρα να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, θα φύγεις. Αλλά μέχρι τότε θα έχεις κάποιο λόγο να ζήσεις. Όταν λοιπόν νιώθεις ωραία με ό,τι κάνεις, συνέχισε. Είσαι στο σωστό δρόμο, στην οδό της αλήθειας και της ζωής. Δεύτερο ερώτημα. Αυτό που κάνεις τώρα σε βοηθάει στην εξέλιξή σου? Αν ναι, συνέχισε. Αν όχι, απλά σήκω και φύγε. Από όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς εξηγήσεις, σε τίποτα και σε κανέναν. Μη μένεις εχμάλωτος και εχμάλωτη από τους άλλους για το κέφι τους. Οι άλλοι σου δημιουργούν εξαρτήσεις για να τους έχεις ανάγκη. Έχουν ανάγκη να τους έχεις ανάγκη. Σου δημιουργούν τύψεις και ενοχές. Είναι συναισθηματικός εκβιασμός, είναι βία. Και σε υποχρεώνουν με τεχνητά μέσα, με ανάγκες, να κάθεσαι και να τους αγαπάς. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Γιατί εάν αγαπάς τους άλλους χωρίς να νιώθεις ωραία και χωρίς να εξελίσσεις τη ζωή σου, τότε δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Απλά σήκω και φύγε.
και θα δεις. Το βράδυ θα κοιμηθείς ήσυχος, ήσυχη, χωρίς τύψεις και ενοχές, γαλήνια. Και το πρωί θα ξυπνήσεις ήρεμος, ήρεμη, και θα έχεις δει και ωραία όνειρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί για πρώτη φορά έκανες κάτι καλό για τον εαυτό σου. Αυτό είναι αγάπη για τον εαυτό. Να ακούς την καρδιά σου. Αυτά τα δύο ερωτήματα σε βοηθάνε να βιώσεις συνειδητά τις τρεις καταστάσεις της ψυχής. Την χαρά, την γαλήνη και την αγάπη. Εσύ ψάχνεις την αγάπη κάπου έξω από εσένα, από κάποιον άλλο. Γιατί νομίζεις ότι η αγάπη είναι κάτι που κάνεις, ενώ η αγάπη είναι κάτι που είσαι. Αυτόφωτος, αυτόφωτη. Έχεις δικό σου φως μέσα. Να έχεις αγάπη για σένα, για την ψυχή που είσαι. Γιατί αυτό είσαι, η ψυχή. Από εκεί βγαίνει και η ίδια η λέξη, ψύχης. Σαν ψυχή ψύχης, τις φλόγες του άνθερμου από τα πάθη σώματος. Είσαι πνεύμα μέσα σε ένα σώμα. Και όταν τελειώσει το ταξίδι της ζωής και φεύγει η ψυχή από το σώμα με την τελευταία ανάσα, βγαίνεις από το σώμα και γυρίζεις στο σπίτι. Και αφηγήσε τις περιπέτειές σου στους φίλους σου, μερικούς εκ των οποίων βιώσατε μαζί πολλά πράγματα εδώ στη γη, και τα θυμάστε και γελάτε και βάζετε στοίχημα ότι αν ξανάρθετε θα περάσετε καλύτερα και ξανάρχεστε σε άλλη εποχή, σε άλλο τόπο, ένα νέο ταξίδι. Αυτή είναι η ουράνια οικογένειά σου, οι δίδυμες φλόγες. Ακριβώς όπως κάνεις σε κάθε σου ταξίδι. Φεύγεις για λίγες ημέρες, πας σε ένα μέρος που έχεις επιλέξει από πριν, επιλέγεις με ποιον θα πας και ποιους θα δεις εκεί, και όταν τελειώσει το ταξίδι γυρίζεις στο σπίτι σου και αφηγείς στους φίλους σου όσα βίωσες. Γι' αυτό σου αρέσουν τα ταξίδια. Είναι στη φύση σου. Είσαι ένας ταξιδευτής μέσα στο χρόνο, ένα πνεύμα που μπαίνει σε μία στολή για να αντέξεις την πίεση της ατμόσφαιρας και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης. Όπως κάνει ένας αστροναύτης, για να βγει από τις συνθήκες της γης πρέπει να βάλει μία στολή για να αντέξει το διάστημα. Και όταν γύρισε πίσω, τη βγάζει τη στολή. Έτσι κι εσύ. Μπαίνεις σε μία στολή, σε ένα σώμα με αισθήσεις, και επιλέγεις να έρθεις στην τρίτη διάσταση, στην ύλη, για να βιώσεις τα θαύματα. Γιατί θαύματα γίνονται μόνο εδώ. Ακόμα και ο Θεός εδώ κατέβηκε για να κάνει θαύματα. Πήρε τη μορφή σου και σου έδειξε πώς να μετακινείς βουνά, πώς να κάνεις θαύματα. Και το μεγαλύτερο θαύμα έγινε την ώρα που γεννήθηκες. Γι' αυτό ταράζουν το μωρό οι γιατροί όταν γεννηθεί, για να πάρει την πρώτη ανάσα, να μπει μέσα η ψυχή και να δώσει ζωή στο σώμα. Αυτό είναι το θαύμα της ζωής. Αυτό είσαι. Ένα θαύμα. Η ένωση ψυχής και σώματος. Η ένωση Θεού και ανθρώπου. Γι' αυτό σου λέω από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος, να μην λες ότι έχεις μία ψυχή, αλλά να λες έχω ένα σώμα. Σε φιλώ.
Να είσαι πάντα καλά. Να ανάβεις ένα κεράκι το βράδυ για τις ψυχές που φύγαν. Και να καίς λίγο λιβάνι το πρωί για τις ψυχές που θα έρθουν. Να έχεις χρυσόμασα στην καρδιά σου και την εύνοια του Θεού. Και να μιλάς ωραία για να μαζεύεις δίπλα σου αγγέλους. Και μην ξεχνάς να προσέχεις και να αγαπάς το πολύτιμότερο πράγμα που έχεις στη ζωή σου, τον εαυτό σου. Γιατί έχεις τον Θεό μέσα σου.